Αμέσως στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας. Γεια σας, κύριε Λεντιμπιώτη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, έχουμε αναλύσει από το πρωί, έτσι για να μην τα επαναλαμβάνουμε, όλα όσα ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός, ο κύριος Παπαναστασίου, καθώς επίσης και το τι βγαίνει, σύμφωνα βεβαίως με την πληροφόρηση που έχουμε, και για την κατασκευαστική περίοδο και για το κόστος ενώ θα γίνεται. Τα έχουμε πει και τα έχουμε αναλύσει στους τηλεθεατές. Με όσο πιο απλό και κατανοητό τρόπο μπορούμε, για να καταλαβαίνουμε όλοι, κύριε Λεντιμπιώτη, γιατί σίγουρα δεν είμαι ούτε εγώ, ούτε πάρα πολλοί κόσμος ειδικοί σε αυτά τα θέματα. Διαβάζοντας, μαθαίνουμε όμως. Κύριε Λεντιμπιώτη, θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Χατζηγιάννης, έχουμε κλειδώσει την οροφή του κατασκευαστικού και τελικού κόστους, δηλαδή το 1,94 που είναι όλο μαζί το σημερινό, έχουμε κάποια αναθεώρηση ή θα έχουμε κάποια αναθεώρηση του κόστους αυτού? Και αν ναι, έχουμε ορίσει και την οροφή που πρέπει μέχρι τόσα να το πάμε? Κυρία Αγαπητού, πρώτα απ' όλα να μου επιτρέψετε να κάνω μια εισαγωγή. Να πω ότι αυτή η περίοδος που προηγήθηκε, και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήταν μια περίοδος στην οποία αποσαφηνίστηκαν αρκετά σημεία. Mm-hmm. Σημεία τα οποία δυστυχώς κατά το προηγούμενο διάστημα δεν υπήρχαν τις αφήσεις, αν θέλετε, διευκρινήσεις, οι οποίες θα έπρεπε να υπάρχουν. Mm-hmm. Για χάρη και αξία της, συζήτησης, να σας πω ότι κατά την περίοδο εκείνη που δεν υπήρχαν αυτές οι αποσαφηνίσεις, πριν από 1-2 χρόνια δηλαδή, mm-hmm. ο κύριος Χαλιγάνης, που είχα την ευκαιρία λίγο πριν να ακούσω, όχι μόνο χαιρέτησε το έργο, αλλά θεωρούσε και το έργο στρατηγικής σημασίας για την χώρα μας. Αυτό Το κρατάμε βεβαίως, κύριε Λεντιμπιώτη, παρακαλώ. Αυτό το σημείο με ενδιαφέρον. Καθ' όλη αυτή την περίοδο, κυρία Αγαπητού, βρισκόμασταν σε εντατικές συζητήσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Να πω ότι εξασφαλίστηκε και το συμβούλιο του Πανδημία με την Εξάντζα, αλλά υπάρχουν και στοιχεία από την προκαταρκτική, αν θέλετε, συζήτηση που έχουν μαζί με την Siemens, ούτως ώστε να μπορέσει να καθοριστεί με μεγαλύτερη ευκρίνεια, αν θέλετε, το κόστος του έργου. Σημειώνω, κύριε Αγαπητό, ότι το επόμενο διάστημα, μετά και που θα μπορέσει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η πυθοσκόπηση, οι εργασίες αυτές του βυθού θα μπορέσουν να καταδείξουν σε μεγαλύτερο βαθμό βεβαίως και τα ζητούμενα και τα ζητήματα αυτού του έργου. Εμείς, κυρία Αγαπητού, χθες έχουμε αποφασίσει το μέγιστο των 25 εκατομμυρίων τον χρόνο για 5 χρόνια. Mm-hmm. Το μέγιστο, με μέγιστο 125 εκατομμύρια κατά την κατασκευαστική περίοδο. Έχω δει κάποιες αναλύσεις, οποίες να μου επιτρέψετε να σας πω, αριθμητικές, οι οποίες να μου επιτρέψετε να σας πω ότι καμία σχέση δεν έχουν με τα πραγματικά δεδομένα. Αναφέρεστε, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, αναφέρεστε στα 17 ευρώ το μήνα χαράτηση που σημείωσε ο κύριος Χατζηγιάννης στην ανάρτησή του, έτσι, για να καταλαβαίνουμε για ποιο πράγμα. Κύριε Αγαπητού, έχω ακούσει τον κύριο Χατζηγιάννη προλίγου. Δεν έχει κανένα. Ενώ μας λέει ο ίδιος ο κύριος Χατζηγιάννης ότι δεν έχει ενώπιον όλα τα στοιχεία, με μια υπεραπλούστευση προχωρεί σε μια μαθηματική εξίσωση, στην οποία και εκτοξεύει το κόστος κατά 30-40% της κατασκευής, από τα δεδομένα που έχουμε ενώπιον μας τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, δεν προσμετρά τα 657 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτεί το έργο, μέσα από τον μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη. Να πω ότι είναι το ψηλότερο ιστορικό ποσό που έχει δοθεί από το συγκεκριμένο μηχανισμό. Και βεβαίως εκείνο το οποίο νομίζω είναι το βασικότερο, εκτός αν ο κ. Καζουγιάννης διαφωνεί, και όσοι συμμερίζονται αυτή την άποψη, που βεβαίως είναι σεβαστή, διαφωνεί επί της αρχής με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης και θεωρεί ότι η ηλεκτρική διασύνδεση δεν πρέπει να γίνει ως φιλοσοφία και ότι δεν μπορεί να βοηθήσει. Εμείς θεωρούμε, κύριε Αγαπητού, ότι η άρση της ενεργειακής απομόνωσης της χώρας μας είναι αυτονόητο ότι θα βοηθήσει και θα ανακουφίσει τους Κύπριους καταναλωτές, θα βοηθήσει ως προς τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι ένας από τους τρεις πυλώνες, μαζί με την έλευση του φυσικού αερίου και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βεβαίως, που μπορούν να λειτουργήσουν ανακουφιστικά και καταλυτικά προς τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Και αυτό το οποίο διασφαλίζαμε και θα διασφαλίζουμε είναι ότι κατά την περίοδο της κατασκευής δεν θα υπάρξουν όποιες αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρισμού των Κύπριων καταναλωτών. Να σας πω ότι προκαταρκτικά από την μελέτη κόστου του φέλους προκύπτει ότι το έργο όταν ολοκληρωθεί θα μειώνει
το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου μέχρι και 40% του υφιστάμενου κόστους. Με το που θα μπει, με αυτά... το που θα λειτουργήσει, αντιλαμβάνομαι, έτσι. Με το που θα το βάλουμε στην πρίζα, έτσι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, την ίδια στιγμή, κύριε Αγαπητού, βρισκόμαστε σε εντατικές συζητήσεις, είναι γνωστό, και με ενδιαφερόμενα μέρη, με μέρη που έχουν δείξει και έχουν επιδείξει έντονο ενδιαφέρον συμμετοχής στο έργο. Είναι σχετικές και οι ανακοινώσεις που υπάρχουν, είναι σχετικά και τα μνημόνια τα οποία έχουν υπογραφεί και οι ομάδες συνεργασίας, αλλά αν θέλετε, αν κάποιοι δεν μακούνται στο τι λέμε εμείς και οι δημόσιες τοποθετήσεις από τα άλλα. Είστε σε θέση, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές φωνές και θα έρθω τώρα και στην τοποθέτηση που έκανε χθες ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου, είδατε τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε. Είστε σε θέση, είναι σε θέση η κυβέρνηση να παρουσιάσει την μελέτη με αριθμούς σε όλους αυτούς τους δυσπιστούς ή σε όλους αυτούς που έχουν μια διαφορετική άποψη, όχι αν θα πρέπει να γίνει ηλεκτρική διασύνδεση ή όχι, εάν το συμβόλαιο που πάμε να υπογράψουμε είναι με τους καλύτερους όρους. Μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει, κύριε Λατιμπιώτη? Μπορεί να ζητηθεί, για παράδειγμα, αύριο από τους αρχηγούς των κομμάτων? Μπορεί να γίνει? Κύριε Αγαπητοί, να σας πω πρώτον ότι η μελετικός του ωφέλους έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό είναι γνωστό, η οποία αξιολογεί και η ίδια αυτή την μελετικός του ωφέλους. Θα γίνει και η μελέτη ιδέουσας επιμέλειας το αμέσως επόμενο διάστημα, όπου θα συνεχίζονται οι συζητήσεις τώρα που έχουν τεθεί σε μια βάση οριζόντιας ανάγνωσης και πραγματικών δεδομένων, κύριε Αγαπητοί. Και αυτό ήταν το ζήτημα και αυτό είναι το ζήτημα. Που δυστυχώς οφείλω να παρατηρήσω ότι αυτό δεν είχε γίνει. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην τελευταία συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου δήλωσε την πρόθεσή του, ότι είναι στην διάθεση όλων των πολιτικών αστικών, ακόμη και στο Εθνικό Συμβούλιο, να γίνει αυτή η ενημέρωση. Δεν κρίθηκε εκείνη η στιγμή από κάποιους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά επανέλαβε ότι είναι στην διάθεση του όποιου πολιτικού αρχηγού. Να πω όμως, κύριε Αγαπητοί, ότι πρώτα θα πρέπει να απαντήσουν όσοι με κριτική σκέψη τοποθετούνται στο έργο, που είναι θεμητό και είναι επιθυμητό να υπάρχει αυτή η κριτική σκέψη. Όμως το πρώτο νομίζω που θα πρέπει να απαντήσουν είναι εάν είναι καταρχήν υπέρ αυτού του έργου της ηλεκτρικής. Όλοι λένε ότι είναι υπέρ του έργου, αλλά με τη σωστή συμφωνία. Δεν έχω ακούσει όμως, και αγαπητό, από κανέναν μέχρι σήμερα, πέρα να μου επιτρέπετε από γενικόλογες τοποθετήσεις και ενωθεσίες, κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Αυτό που αυτή η κυβέρνηση έχει πράξει και είναι ναι καταγεγραμμένο, έχει στην βάση των πραγματικών δεδομένων συλλέξει όλες εκείνες τις πληροφορίες, τη συντριπτική πλειοψηφία των πληροφοριών που σε αυτό το στάδιο θα μπορούσαν να ληφθούν για αυτό το μέρος των αποφάσεων που έχει ληφθεί. Με μοναδικό στόχο, κύριε Αγαπητού, να μην επιμεριστεί το οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος ο λογαριασμός του ηλεκτρισμού το επόμενο μέρος. Άλλωστε, με συμπληρωματικό προπολογισμό θα γίνει η πρώτη. Κύριε Λατιμπιώτη, αυτό σας αγχώνει λίγο ότι θα πρέπει να περάσει από την Βουλή? Νομίζω, δεν ξέρω, με τη διάθεση που βλέπω να υπάρχει, ότι θα έχουμε και εκεί διάφορα να λέμε και να συζητάμε, κύριε Λατιμπιώτη. Δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθεί λοιπόν η Βουλή. Αυτό λέω. Ο καθένας όμως, κύριε Αγαπητού, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και οι διακριτές και οι διακριτικές εξουσίες του κάθε σώματος. Σίγουρα, για όνομα του Θεού. Ναι, βέβαια. Εμείς θέλουμε να υπάρχει αυτή η ειλικρινή συνεργασία. Φτάνει, κύριε Αγαπητού, αυτή η συνεργασία να είναι. Και αυτές οι τοποθετήσεις να είναι στην βάση των πραγματικών δεδομένων. Δεν μπορούμε όλοι να έχουμε τις δικές μας απόψεις. Νομίζω όμως ότι δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικά δεδομένα ο κάθε ένας από εμάς. Να πούμε τώρα και να πάμε λίγο στα πιο βαθιά, αν θέλετε. Στην χθεσινή σου εμφάνιση, αναφερόμενος έμεσα στα κέρια ερωτήματα που έθεσα για τον Interconnector, επέλεξες για άλλη μια φορά την πλάγιο οδό των υπονοούμενων και των μικροπολιτικών προσωπικών αντιπαραθέσεων, χωρίς καν να τολμάς να με κατονομάσεις ευθέως. Αυτό είναι ένα μέρος της ανάρτησης. Όχι, περιμένετε, κύριε Λατιμπιώτη. Δεν θα το έκανα ποτέ. Αυτό, κύριε Λατιμπιώτη, είναι ένα κομμάτι από την ανάρτηση που έκανε ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προς Θεού, κύριε Λατιμπιώτη, δεν το λέω εγώ σε εσάς. Πώς σχολιάζει ο Πρόεδρος και αν θα κάνετε μια έτσι τοποθέτηση πάνω σε αυτή? Αγαπητού, ο κάθε βουλευτής έχει το δικαίωμα να έχει και την άποψή του, αλλά να επιλέγει και το ύφος με τον οποίο την τελειώνει. Και θα μείνετε μέχρι εδώ? Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι το γενικό σχόλιο που θα κάνω. Δεν θα σχολιάζω κάτι περισσότερο. Δικαιούται ο κάθε βουλευτής να διατυπώνει την άποψή του με το ύφος
και με τον τόνο με τον οποίο ο ίδιος θεωρεί τον εκπρόσωπο. Ο συγκεκριμένος βεβαίως βουλευτής, επειδή το αναφέρατε και δύο φορές, ήταν μέχρι πρόσφατος ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν στην προηγούμενη κυβέρνηση, στο πιδάλιο του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε μια κυβέρνηση που ήταν επίσης ο κύριος Χριστοδουλίδης, ήταν και στο ίδιο κόμμα. Ενώ νομίζω όλοι ξέρουμε ότι ο κύριος Νεοφύτου και ο κύριος Χριστοδουλίδης έχουν μια πιο βαθιά γνωριμία τα τελευταία αρκετά χρόνια. Δεν είναι οποιοδήποτε ένας βουλευτής, για παράδειγμα, που μπορεί να μην έτυχε ποτέ να ξαναμιλήσει μαζί με τον πρόεδρο. Αν δεν κάνω λάθος, κυρία Αγαπητό, όμως έχουν τελειώσει οι προεδρικές εκλογές, τουλάχιστον για εμάς. Είμαστε επικεντρωμένοι, προσιλωμένοι στην υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης. Επαναλαμβάνω ότι η τοποθέτηση που μόλις μου έχετε διαβάσει δεν είχα την ευκαιρία να την δω. Γι' αυτό κάνατε, γι' αυτό με μείνατε λίγο άφωνος. Νομίζατε ότι σας έκανα εγώ αυτό το σχόλιο. Όχι, όχι. Προσπαθούσα να θυμηθώ που εμφανίστηκα χθες. Όχι, όχι. Δικαιούται το κάθε μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων να εκφράζει την άποψή του. Επαναλαμβάνω, κύριε αγαπητού, ο τόνος και ο ύφος που ο καθένας από εμάς τοποθετείται είναι αναφέροντο το δικαίωμα και βεβαίως ο καθένας επιλέγει τον τρόπο που θέλει να τοποθετεί. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεντιμιώτη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Δεν θα μιλούσα έτσι κι αλλιώς εγώ ποτέ σε κάποιον άνθρωπο. Ειδικότερα και στον Ενικό κιόλας, για όνομα του Θεού. Τώρα, πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, γιατί χθες και προχθές βγήκαν κάποια στοιχεία από την έκθεση